Υπήρχε, κυρία Οικονόμου, ένας αναβρασμός τις προηγούμενες μέρες, γιατί ήταν ουσιαστικά το χρονικό όριο της λήξης των οκταμήνων της κοινοφελούς εργασίας του προηγούμενου διαστήματος. Τέθηκε ένα ερώτημα και από τον κύριο Χρυσοχοίδη, αν θυμάμαι καλά, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά υπάρχει το εύλογο ενδιαφέρον των ωφελούμενων της κοινοφελούς εργασίας, αλλά και των υπηρεσιών οι οποίες στερούνται προσωπικού και βγάζουν τρομερή δουλειά με τα οκτάμηνα. Ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία το προηγούμενο διάστημα. Είχε εξαγγελθεί από τον Υπουργό Εργασίας η παράτασή τους, δεν είχαμε όμως στα χέρια μας κάτι επίσημο. Εχθές λοιπόν ενημερώθηκα σήμερα από τις υπηρεσίες ότι εχθές εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία προβλέπεται η παράταση των οκταμήνων κατά 2 μήνες. Οπότε είμαστε και σήμερα το πρωί σε επαφή με τον ΟΑΕΔ. Για αυτούς που είναι να λήξουν σήμερα οι συμβάσεις τους, αν δεν χρειαστεί να κάνουμε λήξη και να κάνουμε απευθείας την παράταση, και φυσικά και για αυτούς τους οποίους έχει λήξει η σύμβασή τους θα γίνει μια ανανέωση, έτσι τουλάχιστον ενημερώθηκα από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Αναμένουμε τώρα το επόμενο διάστημα. Αυτό που έχει διευκρινιστεί είναι ότι για 2 μήνες θα είναι η επέκταση του προγράμματος. Αναμένω να πάρω και εγώ στα χέρια μου την κοινή υπουργική απόφαση, να τη μελετήσω και να δώσω τις κατευθύνσεις στην αρμόδια υπηρεσία για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.